Λοιπόν, αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε της Διοικούς σας Επιτροπής του Παραρτήματος της Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εσάς, αλλά να καλωσορίσω και όλους σας στην ειδική συνεδρία για τα κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας, που πραγματοποιείται από τις 9 Μαΐου, από χθες δηλαδή, χθες ξεκίνησε στην Καστοριά, σήμερα 10 Μαΐου γίνεται εδώ στην Καβάλα, αύριο 11 Μαΐου θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη και επιστρέφει 5η με Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα ολοκληρωθεί η 12η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα. Η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων είναι ένα από τα παραδείγματα ερεύνης των κοινωνικών επιστημών βασισμένων στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων. Είναι μια σημαντική μέθοδος για να μελετήσουμε τις κοινωνικές δομές. Είναι ένα εργαλείο στη θεωρία κοινωνικών δικτύων για να ποσοτικοποιηθεί η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν θα πω κάτι παραπάνω για το αντικείμενο της ειδικής συνεδρίας, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε σαν προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή του μαθηματικού τμήματος, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου, που θα μας τα αναπτύξει περισσότερο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μωσιάδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας και τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μερίδα. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Καβάλας, ο οποίος πάρα πολύ ευγενικά και από την αρχή μας παραχώρησε αυτή την αίθουσα, η οποία είναι εξαιρετική και δίνεται μόνο σε ειδικές εκδηλώσεις. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω το καφέ Ρεστοράν Φράνκο, το οποίο μας χορηγεί το διαδίκτυο, το ίντερνετ, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια μόλις λύσουμε το τεχνικό πρόβλημα. Να ευχαριστήσω επίσης το Αλωτινό, που είναι catering και ζαχαροπλαστική και έχει μαγαζιά διάφορα στην Καβάλα, το οποίο θα μας προσφέρει τον καφέ. Ελένη, ξεχνάω κάτι άλλο. Το Δημοτικό Δύο Καβάλας, διότι στο πέρας των ανακοινώσεων θα έχουμε πιάνο από μαθητή του Δημοτικού Οδείου Καβάλας 12 ετών. Κάποια κλασικά κομμάτια, στο πέρας δηλαδή των ανακοινώσεων θα έχουμε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα θα μας επισκεφθεί και ο Δήμαρχος να πει δύο λόγια, πολύ πιθανόν και ο Αντιπεριφερειάρχης να έρθει και εκείνος, οι υποχρεώσεις τους ήταν τέτοιες που δεν ήθελα να καθυστερήσουμε κι άλλο, να περιμένουμε δηλαδή τους επίσημους προσκεκλημένους, και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μωσιάδη, τον καθηγητή μας. Γεια σας και από μένα. Αυτή η εκδήλωση, αυτή η μαθηματική εβδομάδα είχε προγραμματιστεί 2 χρόνια πριν για το 20, αλλά λόγω των καταστάσεων κατέληξε να γίνει σήμερα. Υπήρχε πολύ ανάγκη από τους συναδέλφους να βρεθούμε και διαζώσει, γιατί διαδικτυακά κάτι κάναμε, αλλά όμως αυτή η επαφή που υπάρχει στα συνέδρια είναι κάτι διαφορετικό και πρέπει να μπορούμε να το λειτουργούμε, εν πάση περιπτώσει. Φέτος σκεφτήκαμε λοιπόν με ομόφωνη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί να ανοίξουμε τη Μαθηματική Εβδομάδα ακόμη περισσότερο από ό,τι τις προηγούμενες φορές, και έτσι έχουμε 3 πόλεις ξεκινούν το συνέδριο. Χθες ήμασταν, όπως είπαμε, στην Καστοριά, σήμερα εδώ και αύριο θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ συμμετέχω σε όλα αυτά. Θα ήταν κανονικά και ο πρόεδρος εδώ, αλλά λόγω ασθενείας δεν μπορούσε να έρθει. Και έτσι μεταφέρω εγώ τα χαιρετίσματα του Διοικητικού Συμβουλίου και εύχομαι μια πολύ ωραία ημερίδα σήμερα εδώ και να σας δούμε και στη Θεσσαλονίκη μετά, να δείτε, να παρακολουθήσετε και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις εκεί. Και αν καταφέρουμε και το δίκτυο, να έχουμε αυτή εργασίες, να τις βλέπουμε όλοι από οπουδήποτε. Αυτά από μένα, να μην καθυστερήσω, γιατί έχουμε πολλές ομιλίες, όπως είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε
φώνησε τον κύριο Μαγκαφά, τον συναδέλφο από το τμήμα φυσικής, για τον προσκεκλημένο ομιλητή μας, τον κύριο Αντωνίου, κύριε Μαγκαφά. Καλησπέρα. Καταρχήν πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν πολίτη της Καβάλας, που έχουμε τιμή να έχουμε τον κύριο Αντωνίου εδώ, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει, έχει μια τεράστια συμβολή στο θέμα της επιστήμης της πολυποπότητας. Ο κ. Αντωνίου είναι καθηγητής του τμήμα φυσικής, μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποφύτησε από το τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Βρυξελών στη μαθηματική, στατιστική, φυσική πολύπλοκων συστημάτων. Έχει διερευνήσει ποικίλες εκφάνσεις πολύπλοκων συστημάτων με μεθόδους στατιστικής μηχανικής και μαθηματικής ανάλυσης από το 1982 στο Πανεπιστήμιο Βρυξελών και στα Διεθνή Ινστιτούτα Σόλβερ στις Βρυξέλλες, όπου υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής από το 1994 έως το 2004. Από το 2001 διδάσκει θεωρία πληροφορίας και χάος, στατιστική και γνωσιακή επεξεργασία, κουβαντική πληροφορία και επεξεργασία, δυναμική δικτύων, στατιστική και μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων. Το 2009 ίδρυσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου, το οποίο μετεξελίχθηκε το 2014 ως διαδηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα. Έχει τιμηθεί με 5 διεθνή βραβεία. Το βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για το 2009 για την διεθνή αναγνώριση του ΑΠΤΙΤΑ, βραβείο Πικοζή για το 2004, βραβείο Applied Physics Research για το 2002 για την ανάπτυξη στατιστικού μοντέλου διακίνησης πληροφορίας στο διαδίκτυο, μετάλλιο Καπίτσα για το έτος 1998 από τη Ρωσική Ακαδημία, βραβείο Ντεμποντέ από την Βελγική Ακαδημία για την περίοδο Ιανουάριο 1991-Δεκέμβριο 1993. Έχει δημοσιεύσει άνω των 200 ερευνητικών εργασιών και άνω των 100 ανακοινώσεων σε συνέδρια. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Αντωνίου για την τιμή που κάνει στην πόλη μας με την παρουσία του εδώ. Και τον καλούμε στο βήμα, φυσικά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, η τιμή είναι δική μου και η χαρά μας που βρισκόμαστε σε αυτή την όμορφη πόλη είναι πολύ μεγάλη και θα το επιδιώξουμε να ερχόμαστε και πιο συχνά, κύριε Μαγκαφά. Πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσιάντο, ο οποίος με ρύμνησε για την υλοποίηση αυτής της ημερίδας. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Μαγκαφά, ο οποίος δεν μας είπε μία ουσιαστική λεπτομέρεια. Ξέρουμε καλά ότι η οικονοφυσική, η οικονοφύσης αντιστοί, είναι η εφαρμογή μεθόδων φυσικής σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα, κυρίως κοινωνικά. Οικονομικά. Αλλά αν ρωτήσετε ποιος είναι ο εξπέρ στην οικονοφυσική στην Ελλάδα, είναι ο κύριος Μαγκαφάς. Και ένα και αυτού, η Καβάλα είναι η πόλη της οικονοφυσικής. Δεν θα πω κάτι άλλο για τον κύριο Μαγκαφά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας με την ομάδα του κύριου Μαγκαφά, το οποίο θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μωυσιάδη που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας και αυτή η ευχαριστία δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική, διότι χωρίς τον Μωυσιάδη δεν θα γινόντουσαν τα μεταπτυχιακά. Δεύτερον, ο Μωυσιάδης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε την θεωρία δικτύων στην Ελλάδα. Έγραψε το πρώτο βιβλίο για δίκτυα. Βέβαια, το ερευνητικό του ενδιαφέρον τότε ήταν η συνδυαστική, την οποία μπόρεσε να επεξεργαστεί καλύτερα με δίκτυα, αλλά ήταν ο πρωτεργάτης της θεωρίας δικτύων στην Ελλάδα και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Περνάω στο θέμα, λοιπόν, το οποίο είναι από τις ανθρώπινες σχέσεις στα δίκτυα. Η κλασική κοινωνιολογία ενδιαφέρεται να μελετήσει τα λεγόμενα κοινωνικά συστήματα, αλλά τα ερωτήματα είναι πώς διαμορφώνεται η άποψή μου για ένα θέμα. Πώς τη διαμορφώνω. Επηρεάζομαι από τις απόψεις των άλλων, εάν ναι, πόσο.
Επηρεάζομαι από κάποια ιδεολογία που έχω. Επηρεάζομαι από την οικογενειακή παράδοση. Επηρεάζομαι από τους δασκάλους που είχα. Από το ηθικό πλαίσιο που έχω μέσα μου, χωρίς να το ξέρω πολλές φορές. Τι ρόλο παίζουν διάφοροι άνθρωποι στη ζωή μας. Και αυτή είναι η θεωρητική κατανόηση. Στην πράξη, πώς μπορεί μια ομάδα ανθρώπων να επηρεάσει άλλες ομάδες. Πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματικό μάρκετινγκ σε μια επιχείρηση. Ή πολιτικό μάρκετινγκ για τους ψήφους, για την ψηφοθυρία. Πώς διαμορφώνεται η κοινωνία. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε επικείμενα κοινωνικά γεγονότα. Παρατηρώντας κάποια φαινόμενα, κάνοντας κάποιους υπολογισμούς, μπορώ να δω ότι υπάρχει κάποια τάση να συμβεί κάτι ή να μην συμβεί κάτι άλλο. Και τέλος, η έννοια του ελέγχου. Μπορώ να ευνοήσω ή να αποτρέψω κάποια γεγονότα. Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν την ανθρωπότητα από αρχαιοτά των χρόνων. Όμως, χωρίς τη θεωρία δικτύων, τα ερωτήματα αυτά παραμένουν στη σφαίρα της φιλοσοφίας, της πολιτικής ανάλυσης, των μοντέλων, των θεωριών για την ανθρωπότητα. Είναι μόλις μετά τη θεωρία δικτύων που μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα ερωτήματα συγκεκριμένα. Και θα δούμε τώρα πώς αυτό είναι εφικτό. Απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν έχουμε. Έχουμε όμως κάποια αποτελέσματα, τα οποία μας δίνουν ελπίδες ότι μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε κοινωνιολογία σαν θετική επιστήμη, σαν επιστήμη η οποία μπορεί να κάνει εκτιμήσεις και προβλέψεις. Στα ερωτήματα αυτά, η πρώτη απάντηση που είδα έρχεται από τον Ηράκλειτο, ο οποίος στα δύο αποσπάσματα που βλέπουμε, μας λέει και τα δύο πράγματα. Για να βγάλω άκρη στα προβλήματα, πρέπει να στοχαστώ. Εδισιζάμιν εμε αυτόν. Δηλαδή, συσκέπτομαι με τον εαυτό μου. Κρίνω. Στο 41 μας λέει ότι το κοινωνικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο διαμορφώνει τις απόψεις. Εν το σοφόν, επίσταστε γνώμην, όχι κυβερνάτε πάντα δια πάντων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επηρεάζω εγώ την κοινωνία και η κοινωνία εμένα. Που ξανά την επηρεάζει, γίνεται ένα feedback δηλαδή. Υπάρχει κάτι άλλο από αυτά που είπε ο Ηράκλειτος? Εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή μέχρι το 1930 δεν υπήρχε κάτι πιο συγκεκριμένο. Υπήρχαν αναλύσεις ποιοτικές, ιδεολογικές, αλλά συγκεκριμένη συζήτηση δεν είχε γίνει. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει. Στις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε τον Φρόιντ και τον Μορένο. Ο Φρόιντ σου λέει, θα κάνεις ψυχανάλυση και θα δεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και θα καταλάβεις τι γίνεται. Ο Μορένο σου λέει ότι αυτό που σκέφτεσαι, η άποψη που διαμορφώνεις, είναι αποτέλεσμα των σχέσεων που έχεις δημιουργήσει με τους άλλους ανθρώπους. Το 1912, ο Μορένο, ως νέος ψυχολόγος, ψυχίατρος, παρακολουθεί τις διαλέξεις του Φρόιντ. Κάνει μία γκριμάτσα και ο Φρόιντ παρατηρεί την γκριμάτσα και του λέει με τι ασχολείται. Και ο Μορένο του λέει, το γράφω στα αγγλικά, Dr. Freud, εγώ αρχίζω εσύ, εκεί που εσύ τελειώνεις. Εσύ συναντάς τους ανθρώπους στο τεχνητό περιβάλλον του γραφείου σου. Εγώ όμως τους συναντώ στο δρόμο και στο χώρο που λειτουργεί στο σπίτι τους. Εσύ αναλύεις τα όνειρά τους. Εγώ τους βοηθάω και τους δίνω το κουράγιο να ονειρευτούν πάλι. Εσύ τους αναλύεις και τους κατακερματίζεις, εγώ τους δίνω τη δυνατότητα να δράσουν σε ρόλους που μπορεί να έχουν και διαμάχη.
τους βοηθάω να βάζουν τα κομμάτια τους μαζί και να συνεχίζουν. Αυτή η φράση του Μορένο δείχνει σαφώς την διαφορά μεταξύ της ενδοσκόπησης που αντιπροσωπεύει ο Φρόιντ και της, των σχέσεων των ανθρώπων με το περιβάλλον. Το 1930 ο Μορένο γράφει το βιβλίο «Ποιος θα επιβιώσει», το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο web και στο οποίο βλέπετε αυτά τα σχήματα. Τα σχήματα αυτά στη σύγχρονη γλώσσα είναι κατευθυνόμενα δίκτυα. Ο Μορένο έφτιαχνε αυτά τα δίκτυα μέσα από συνέντευξη. Παρατηρούσε και τους άλλους. Και ονόμασε αυτή την ανάλυση κοινωνιομετρία, σοσιόμετρη, κατά αναλογία με την οικονομετρία που κάνετε εσείς, κύριε Μαγκαφά. Δηλαδή, η εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης εμπνευσμένων από τη στατιστική και τα μαθηματικά στα κοινωνικά φαινόμενα. Βεβαίως, δεν μπορούσε να προχωρήσει πάρα πολύ. Ο λόγος που δεν μπορούσε να προχωρήσει πάρα πολύ είναι ότι δεν είχε εργαλεία. Αλλά ούτε και η οικονομετρία προχώρησε τότε τόσο πολύ. Μετά το 70 που βγήκανε τα μαθηματικά μοντέλα και μετά το 2000 τα δίκτυα, μπορέσε χάρη στην οικονοφυσική, κατ' ουσίαν κάναμε οικονομετρία. Αυτά είναι τα περιεχόμενα στα οποία βλέπετε ότι στα περιεχόμενα του βιβλίου του αναφέρει τη λέξη δίκτυο. Αν διαβάσετε το βιβλίο, το οποίο νομίζω διαβάσετε και τώρα πολύ ευχάριστα, παρότι είναι από το 1930, θα δείτε ότι ο Μορένο είχε πλήρη επίγνωση για το τι έλεγε. Καταλάβαινε τη διέστηση, αλλά δεν είχε τα εργαλεία του κ. Μωυσιάδη. Τι να κάνουμε. Αν σας συναντούσε ο Μορένο, θα ήταν αλλιώς η ψυχολογία σήμερα, κ. Μωυσιάδη. Επίσης, βλέπετε διαγράμματα τα οποία από το βιβλίο του είναι αυτά, αντιγραφή, τα οποία χρησιμοποιούσε σαν διάγνωση και θεραπεία. Η μεθοδολογία του Μορένο σήμερα έχει το όνομα συστημική ψυχολογία και είναι η βάση της οικογενειακής θεραπείας. Ο λόγος που δεν αναπτύχθηκε αυτή η μεθοδολογία είναι ότι δεν ήταν σαφές γιατί το δίκτυο έχει αξία επιπρόσθετη από αυτά που ξέραμε από τη στατιστική. Ο λόγος, όπως τον διατύπωσε ο δάσκαλός μου Πριγκοζίν, είναι ότι ένα σύστημα είναι απλό αν μπορείς να το κατακερματίσεις. Να το σπάσεις σε απλούστερα, να μελετήσεις ένα-ένα τα κομμάτια, μετά να κάνεις μία συνάθρηση και να καταλάβεις το όλο. Στα πολύπλοκα συστήματα δεν γίνεται αυτό. Αυτός είναι και ο ορισμός της πολυπλοκότητας. Είναι ένας από τους ορισμούς, κύριε Μαγκαφά, νομίζω είναι ισοδύναμος με τους δικούς σας. Δηλαδή, στα πολύπλοκα συστήματα, η μεθοδολογία που μάθαμε στη στατιστική, δηλαδή να πάρεις ένα περίπλοκο πρόβλημα και να το αναλύσεις με μετασχηματισμούς σε ανεξάρτητες μεταβλητές, δεν δουλεύει. Ό,τι ξέραμε από τη στατιστική είναι ανεφάρμοστο στα πολύπλοκα συστήματα. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το κατεξοχήν περίπλοκο σύστημα. Οπότε τι θέλουμε. Θέλουμε μία μεθοδολογία που επενδύει στον τρόπο αλληλεξάρτησης. Επενδύει ακριβώς πάνω στις σχέσεις. Και αυτή η μεθοδολογία είναι η θεωρία δικτύων. Αυτά που είπε ο Πριγκοζίν τα αντέγραψε από τον Αριστοτέλη, ο οποίος κάνει την ίδια διάκριση στο βιβλίο του «Μετά τα φυσικά». Βλέπετε και τα αποσπάσματα. Για τα όντα που αποτελούνται από πολλά μέρη και δεν είναι ως ένα σωρός, προσέξτε την αντιστοιχία. Διακρίνει τα συστήματα σε συστήματα που μοιάζουν σαν ένα σωρό από κόκκουσά μου και σε συστήματα που δεν μοιάζουν με σωρό. Αυτά τα συστήματα, λέει,
έχουν κάποιο αίτιο, κάποιο λόγο να λειτουργούν ως όλων, το οποίο το ονόμασε κάποια πολιτική ιδιότητα. Η παρομοίωση είναι σαφής, αλλά φυσικά δεν αφορά την πραγματικότητα. Αλλά με μεταφορά μπορούμε να το δούμε, να δούμε ότι ο Αριστοτέλης είχε πιάσει αυτή τη διάκριση. Η θεωρία δικτύων εμφανίζεται μετά το 2000, όταν προέκυψε η ανάγκη να κατανοήσουμε το παγκόσμιο ιστό. Το web είναι ένα σύστημα αλληλεξαρτωμένων ιστοχώρων και χρηστών, το οποίο δεν μπορώ να το αναλύσω χωρίς τα εργαλεία αυτά. Το web αυτό καθεαυτό μας οδήγησε στην λεγόμενη κατανομή δύναμης, το power law. Ανακαλύψαμε δηλαδή καινούργιες κατανομές που δεν υπήρχαν πριν το 2000. Βρέθηκαν εμπειρικά στο web και από εκεί και πέρα έγιναν ένα από τα παθογνωμονικά χαρακτηριστικά, όπως λένε οι γιατροί, αυτής της αλληλεξάρτησης. Δηλαδή ένα δίκτυο που κατανέμονται οι συνδέσεις με αυτόν τον νόμο δύναμης, έχουμε μια ισχυρή ένδειξη ότι είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο. Τα δίκτυα που βλέπετε μελετήθηκαν από το 2000 και μελετώνται ακόμα. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα. Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε με διάφορες στατιστικές παραμέτρους. Παραδείγματα αυτών θα φανούν από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα αυτή. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γι' αυτά. Αλλά πρακτικά κάθε δίκτυο που εν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αυτά τα γνωρίσματα και τους στατιστικούς δείκτες. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πλήρως αυτά τα δίκτυα? Όχι. Έχουμε αρκετές ενδείξεις οι οποίες μας επιτρέπουν να κάνουμε διερεύνηση η οποία αποκτά τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής διερεύνησης. Δηλαδή, κάνουμε πρόβλεψη, ελέγχουμε την πρόβλεψη με νέα δεδομένα, την απορρίπτουμε ή την επαληθεύουμε. Θα δείτε δύο παραδείγματα στις σημερινές παρουσιάσεις. Και αυτό μας γεμίζει ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά τα φαινόμενα που μέχρι πρότινος δεν θεωρούνταν επιστημονικά και μάλιστα πολλοί κοινωνιολόγοι θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να γίνουν επιστημονικά τα κοινωνιολογικά φαινόμενα. Θα σας παρουσιάσω ένα απλό παράδειγμα που το κάναμε με συναδέλφους από τη μέση εκπαίδευση σε ένα περίπατο στους Δελφούς. Εδώ βλέπετε τις θερμοπύλες από ψηλά. Εδώ είναι ο τύμβος του, ο Λεωνίδας. Καθώς πηγαίναμε και το βλέπαμε λοιπόν, αναρωτηθήκαμε για τα μονοπάτια που υπήρχαν τότε. Τα μονοπάτια αυτά όλα είχαν σαν κέντρο τους Δελφούς. Οπότε λέμε, για να κάνουμε μια ανάλυση δικτύων, να δούμε αν η Δελφή ως κόμβος έχει κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες. Παίρνουμε το χάρτη λοιπόν, με τη βοήθεια του αρχαιολόγου, του κύριου Κουνούκλα, που είναι στην εφορία αρχαιοτήτων Φθιώτιδος. Γράψαμε τις αρχαίες διαδρομές, αυτές είναι αρχαίες διαδρομές. Μερικές από αυτές συμπίπτουν με τις σημερινές, άλλες δεν συμπίπτουν. Όλες είναι υπέροχες διαδρομές. Σας συνιστώ, αν έχετε ελεύθερο χρόνο, να διασκεδάσετε. Έχει και ωραίο τσίπουρο, κύριε Μουσιάδη, και κρέας, έτσι, ξέρετε, τοπικό. Τόσο πάντων, φτιάξαμε το δίκτυο αυτό. Υπολογίσαμε από το χάρτη αυτό υπολογίσαμε τον πίνακα γυπνίασης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, εάν η Ελάτεια δεν συνδέεται με τους Δελφούς και τις άλλες πόλεις, αλλά συνδέεται, ας πούμε, με την... Το ένα σημαίνει ότι η Ελάτεια και τη Θωρία συνδέονται. Το μηδέν σημαίνει ότι δεν συνδέονται τόσο απλά. Από αυτό το πίνακα, λοιπόν, υπολογίσαμε τους 5 βασικούς στατιστικούς δείκτες, οι οποίες είναι... Τι είπες? Κάνουμε ένα σχολιασμό. Τι, για πες. Εννοούμε για άμεση σύνδεση. Για άμεση σύνδεση, είναι για άμεση. Όχι με διαδρομή. Άμεση σύνδεση. Όχι, δεν πειράζει. Κύριε Πρόεδρε,
μ' αρέσει να είναι διαδραστικό το μάλλον. Το... Να διακόψετε, να διακόψετε κι εσείς. Δικά... Καλύτερα να διακόψετε ούτως ή άλλως. Θα νομίζω ότι σας έχω πάλι εγώ να βλέπετε ότι όλα οδηγούν στους προσοκρατικούς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα οδηγούν στους προσοκρατικούς. Να με διακόπτετε. Κι αν νομίζετε ότι λέω κάτι λάθος, να μου πείτε λες λάθος. Να μάθω κι εγώ. Το αντίθετο, γιατί μάλιστα το φίλο μου στην Καβάλα λένε ότι ξέρω ότι λέει κύριε Κερατσιώδη, πες το. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως δεν βάλατε, δεν το κάνατε με βάρη. Δηλαδή το αντίστοιχο της διαδρομής. Γιατί δεν είχαμε χρόνο να συλλέξουμε δεδομένα. Με συγχωρείτε, δεν... Το κάναμε έτσι... Ήταν τα τσίπρα στο πρόγραμμα. Ήταν να δούμε το... Οπότε υπολογίσαμε αυτούς τους δείκτες, το βαθμό του κόμβου, δηλαδή πόσους πρώτους γείτονες έχει, όπως είπε ο κύριος Σπυρόπουλος, τη διαμεσότητα του κόμβου, δηλαδή κατά πόσο διαμεσολαβεί από άλλες διαδρομές, την ιδιοκεντρικότητα του κόμβου, δηλαδή κατά πόσο αυτός ο κόμβος επιτρέπει να πας σε κόμβους υψηλής συνδεσιμότητας, την εγκύτητα του κόμβου, που είναι αυτό που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος, δηλαδή οι διαδρομές επικοινωνίας οι μεγάλες, όχι με πρώτους γείτονες, και την πυκνότητα των συνδέσεων των πρώτων γειτόνων. Η πυκνότητα συνδέσεων είναι ότι αν εγώ έχω επαφές με αυτά τα πέντε άτομα, αυτά τα άτομα μεταξύ τους έχουν επαφές. Αν δεν έχουν, τότε εγώ είμαι ένας αστέρας που τους καθοδηγεί και τους ελέγχει όλους. Αν έχουν, τους κάνω empowerment. Λέω, πέντε δείκτες είναι αυτοί, κύριε Σέντρο. Πέντε μόνο. Αλλά μου δίνουν μια πρώτη διάγνωση του δικτύου. Αυτά είναι τα... Δηλαδή, αν δεν κάνω αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα άλλο. Μετά κάνω μια δεύτερη ανάλυση με καλύτερη ευκρίνεια, με καλύτερη resolution. Οπότε τα υπολογίσαμε όλα αυτά. Εδώ δίνω τους ορισμούς, τι είναι ο βαθμός, το είναι ο ομφαλός, ο διαμεσολαβητής είναι ο Χατζιαβάτης, το μοντέλο το οποίο το ξέρουμε όλοι από τα παιδικά χρόνια. Εδώ αυτός είναι ο ρυθμιστής, ο οποίος είναι ο διευθυντής, ας πούμε, που έχει τρεις πρώτους κόμβους με υψηλή συνδεσιμότητα. Η εγκύτητα είναι από τις μερικές πρώτες, δεν θα μπαίνω σε λεπτομέρειες, αυτά είναι γνωστά από όλους μας. Εδώ είναι ο αστέρας που δεν αφήνει τους γείτονές του να επικοινωνούν και εδώ είναι ο φωτοβόλος αστέρας που τους αφήνει όλους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το δελφικό τοπίο λοιπόν, υπολογίσαμε αυτούς τους δείκτες για όλες τους κόμβους. Πόλη αυτή, όλη. Αυτό είναι το κύκλωμα των πόλεων που ήταν στη γειτονιά των δελφών, στην ευρύτερη γειτονιά των δελφών. Και βρήκαμε ότι δεν είναι οι δελφοί που έχουν υψηλότερους δείκτες, αλλά η τυθωρέα. Ταπεινή. Πώς? Ταπεινή τυθωρέα. Καθόλου ταπεινή. Δεν μπορεί ταπεινή. Δεν είναι καθόλου ταπεινή. Κάτι θα υπήρχε. Κάτι θα υπήρχε. Υπήρχε καλύτερη επικοινωνία από το τοπίο εκεί. Γι' αυτό ο Οδυσσέας Ανδρότσος διάλεξε την τυθωρέα. Για να έχει σπηλιά, δηλαδή τη σπηλιά μπορείτε να έχετε να μιλήσετε εκεί που ήταν. Ήταν η οικογένειά του εκεί μέσα. Ήταν απρόσιτη σπηλιά. Δηλαδή, αν πάτε εδώ, θέλετε περίπου 7 μέτρα για να ανέβετε πάνω. Και πώς θα ανέβει πάνω. Πρέπει κάποιος να σου ρίξει το σκηνή και να ανέβει. Οπότε είχαν ανέβει πάνω, είχαν το σκηνή, είχαν τρόφιμα και εκεί, από εκεί έκανε τις περισσότερες επαναστατικές δραστηριότητες Οδυσσέας. Και ο λόγος που επέλεξε την τυθωρέα ήταν. Προκύπτει ακριβώς από αυτή τη μικρή ανάλυση και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο ρόλος των δελφών στους αρχαίους χρόνους δεν οφείλεται στο δίκτυο επικοινωνίας, αλλά σε λόγους πολιτιστικούς και γεωστρατηγικούς. Δηλαδή λέμε ότι οι δελφοί ήταν ομφαλός του κόσμου. Δεν ήταν ομφαλός. Ήταν κέντρο γεωπολιτικό και πνευματικό, ας πούμε. Αλλά αυτό το οποίο προκύπτει ότι ήταν πραγματικός ομφαλός ήταν η τυθωρέα. Αυτά τα είχε πει και ο αρχαιολόγος ο κύριος Κουνούπλας και μετά εμείς νομίσαμε ότι κάναμε μια πολύ σοβαρή συμβολή στην αρχαιολογία, αλλά μας πρόλαβαν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από το 2013, είχαν γράψει και βιβλίο. Εφάρμοσαν δηλαδή τη θεωρία δικτύων στο κοινωνικό δίκτυο των αρχαίων ανάλυση των αρχαίων τόπων κινήσεων κλπ. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, το οποίο είναι κατανοητό, νομίζω, και από παιδιά του Υγείου. Ένα παιδί. Απλές αφρήσεις είναι. Και πάμε τώρα
να δούμε εάν αυτή η ανάλυση επαρκεί για να απαντήσει τα ερωτήματα που θέσαμε. Δηλαδή, πώς διαμορφώνουμε απόψεις, πώς οδηγούμαστε σε αποφάσεις και σε δράσεις. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, για να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει ο καθένας. Αλλά για να περάσουμε στα πραγματικά ερωτήματα, τα οποία ενδιαφέρουν όλους, δεν φτάνει αυτή η ανάλυση. Ο τρόπος που διαμορφώνουμε απόψεις είναι συνειδητός και ασυνείδητος. Τι σημαίνει ασυνείδητος? Σημαίνει ότι δεν κρίνω. Σημαίνει ότι δεν διαφέρω από τα άτομα και τα μόρια. Η επιρροή εξαρτάται από το πόσο δυνατά φωνάζει ο άλλος, εάν βαράει το χέρι του στο τραπέζι, αλλά όχι, δεν σκέφτομαι δηλαδή τι λέει ο άλλος, επηρεάζομαι από θυμικές εκφράσεις που μπορεί να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ενώ η συνειδητή, ορίστε. Μπορεί και τυχαίες. Μπορεί να είναι και τυχαίες ή... Θα απαντήσω στην άλλη διαφάνεια στο ερώτημα αυτό. Μισό λεπτό. Ενώ στη συνειδητή διαμόρφωση απόψεων, τι σημαίνει συνειδητή διαμόρφωση απόψεων? Βάζω τα δεδομένα μου σε ένα πλαίσιο, ένα νοητικό πλαίσιο. Αν δεν έχω πλαίσιο, δεν έχω συνείδηση. Λοιπόν, το πλαίσιο αυτό πρέπει να το ορίσω με βάση το τι με ενδιαφέρει, τι προτεραιότητες έχω και τι είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, αν το αφήσω αυτό κάτω, θα σπάσει. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Δεν έχω επιλογή εδώ. Το δέχομαι και τελειώνω. Και με βάση αυτό το πλαίσιο, επιλέγω τους γείτονες με τους οποίους θα μιλήσω για να πάρω γνώση ή γνώμη. Η γνώση που έχω, αλλά και τον τρόπο που μπορώ να επεξεργάζομαι δεδομένα. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να κάνω αυτούς τους υπολογισμούς στα δίκτυα. Πριν 30 χρόνια, κύριε Βακαθά, δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν τα ξέρω. Και να μου τα έλεγε αυτά, θα κοίταζε το στόμα. Τώρα αυτά είναι αστεία. Άρα, αλλιώς σκέφτομαι με μια γνώση που έχω, αλλιώς σκέφτομαι με μια γνώση που δεν έχω. Απαντώντας τώρα το ερώτημα του κύριου Μωυσιάδη, η ασυνείδητη διαμόρφωση είναι απλή. Αρκούν τα μαθηματικά του δευτέρου έτους του μαθηματικού. Μελετάω τους ανθρώπους όπως μελετάω τα αέρια στην κινητική θεωρία της φυσικής. Ανεξάρτητες κινήσεις, τυχαίες κρούσεις, φτιάχνω την κατανομή, φτιάχνω την κινητική θεωρία, κατανομές Maxwell, Boltzmann κλπ. Και τελειώσαμε, κύριε Μαγκαφά. Θα διδάσουμε τώρα στα παιδιά. Δεν έχω κάτι. Αλλά εάν τα αέρια, τα μόρια των αερίων μπορούσαν να κάνουν επιλογή, τότε θα είχα τελείως διαφορετική στατιστική. Αυτό το έκανε ο Πριγκοζίν, μελετώντας το traffic, την κυκλοφορία, στη Νέα Υόρκη. Πήρε ένα project από το Υπουργείο Μεταφορών και άλλαξε λίγο την κατανομή. Κατανομή γιατί αλλάζει, γιατί ο οδηγός δεν στρίβει τυχαία. Θα στρίψει στην έξοδο ή θα μπει στο δρόμο σαν αποτέλεσμα μια συνειδητής επιλογής. Θα μου πεις πολύ στοιχειώδης είναι. Ναι, ας καταλάβουμε αυτό το πολύ στοιχειώδες. Και βγήκε μια κατανομή η οποία ήταν κοντά στην κανονική, αλλά δεν ήταν η κανονική κατανομή των αερίων. Μετά, για αυτή τη δουλειά ο Πριγκοζίν πήρε ένα βραβείο και ο συνεργάτης του, ο Χέρμαν, πήρε ένα καλό συμβόλαιο από το Υπουργείο Μεταφορών. Και γράφτηκε στο New York Times. Είχε καλή και οικονομική απολαβή, αλλά και κοινωνική αναγνώριση αυτή η δουλειά. Το 1999, ο συνεργάτης μου, ο Βίκτορ Ιβανόφ, μου είπε να κάνουμε την ίδια δουλειά για τα πακέτα του web. Είχαμε δεδομένα, κάναμε την ίδια δουλειά που έκανε ο Πριγκοζίν για το traffic, στο traffic των μηνυμάτων στο web. Δεν ήταν δεδομένο. Αλλά δεν βγάλαμε την ίδια κατανομή με τον Πριγκοζίν. Οπότε εγώ τώρα λέω, θα τολμήσω εγώ να πω στον Πριγκοζίν την κατανομή που έβγαλες δεν ήταν καλή. Πώς θα το πω, κύριε Μαγκάτα. Δεν γίνονται. Ξανά. Στατιστικό έλεγχο.
Και άλλο, τα ίδια έβγαζε και ο άλλος στατιστικός έλεγχος. Ξανά κι άλλο στατιστικό έλεγχο. Κάναμε 5 στατιστικούς έλεγχους. Ο τελευταίος έγινε με νευρονικά δίκτυα. Κάθε στατιστικός έλεγχος έβγαζε όλο ένα και πιο καθαρά την κατανομή log normal. Λογαριθμοκανονική κατανομή, δηλαδή ο λογάριθμος της τιμής της μεταβλητής ικανοποιεί την κανονική. Αλλά η κατανομή log normal είναι προσεγγίζει ασυμπτωτικά τον power law. Για μεγάλες τιμές του χ, ας πούμε, συμπεριφέρεται σαν. Δεν μπορεί να το διακρίνει σαν το power law. Τελικά το δημοσιεύσαμε. Όταν το είπα στον Πριγκοζίν, μου λέει Ιωάννης, this is excellent, magnificent. Του λέω γιατί είναι magnificent, και μου είπε την ιστορία που σας είπα. Γιατί η αποστολή και η πρόσληψη μηνυμάτων δεν είναι όπως η συγκρούση των αερίων στοιχείων. Μπαίνει μέσα μια πρόθεση, μια συνείδηση. Οπότε, με βάση αυτό, προχωρήσαμε με τον κύριο Ιωαννίδη να το κάνουμε πιο συστηματικά, να φτιάξουμε τη δυναμική αυτής της ανθρώπινης γνώσης. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να βρούμε τα δίκτυα επικοινωνίας. Δηλαδή, αν θέλουμε να ορίσουμε το δίκτυο επικοινωνίας των παρισταμένων, θα θεωρήσουμε καθέναν από εμάς κόμβο, θα επιλέξουμε ένα ζήτημα. Τι γνώμη έχετε, κύριε Τσάρο? Εσείς, κύριε Μαγκαβάκη, ο άλλος. Αυτό θα είναι σαν activation στον κάθε κόμβο. Η γνώμη του είναι το activation. Και μετά θα ρωτήσουμε το διάλογο του Μοντιάρη, για το θέμα που μας ενδιαφέρει, ποια είναι, πώς βλέπεις την επαφή. Έχω αξιόπιστη επαφή. Ρωτάμε με αυτόν τον κύριο, τον ξέρεις, τον Μοντιάρη? Τον ξέρω. Τι γνώμη έχεις, θα πει γι' αυτό. Θα γράψουμε λοιπόν τον πίνακα συνδέσεων που είδαμε με τους αδελφούς και θα στήσουμε το δίκτυο. Άρα η κατασκευή του δικτύου στις ανθρώπινες σχέσεις γίνεται με ερωτηματολόγια, όπως έκανε στους φοιτητές ο κύριος Φαρμάκης, τα οποία όμως είναι έξυπνα σχεδιασμένα σε συνεργασία με ψυχολόγους. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα, και έτσι μπορώ να φτιάξω το δίκτυο σχέσεων. Άρα με προσωπικές συνεντεύξεις μπορώ να στήσω και το activation, αλλά και τις προσωπικές συνεντεύξεις. Ωραία. Για να δούμε τώρα πώς θα μοντελοποιήσουμε την επιρροή. Ας συμβολήσουμε με 1, 2, 3 μη τους κόμβους, τους παίκτες. Ψ1 του ΤΑΠ είναι η άποψή μου για το θέμα που μας ενδιαφέρει τη χρονική στιγμή ΤΕ, στον κόμβο 1. Ο κόμβος 2, Ψ2 του ΤΑΠ. Ο κόμβος 3, Ψ1 του ΤΑΠ. Δηλαδή, αν φωτογραφίσω το δίκτυο τη χρονική στιγμή ΤΕ, θα έχω αυτές τις απόψεις, κόκκινες, και αυτά θα είναι τα βάρη επικοινωνίας. Το βάρος επικοινωνίας παίρνει τιμές κατά σύμβαση από μείον 1 έως 1. Ένα σημαίνει ότι είναι αξιόπιστος ή προβλέψιμος ο άλλος. Αυτό σημαίνει. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η καλύτερη στρατηγική για να βλέπεις τις σχέσεις είναι η στρατηγική του Βίνερ, ο οποίος το 1950, του πατέρα της κυβερνητικής, ο οποίος το 1956 είπε ότι η συσχέτιση Πίρσον δεν είναι επαρκής, διότι βλέπει μόνο γραμμικές σχέσεις μεταξύ ποσοτικών μεταβλητών. Αν θες να βάλεις σχέσεις μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών που να μην είναι κατά ανάγκη γραμμική, θα το κάνεις ως εξής. Άμα ξέρω εγώ πλήρως τη συμπεριφορά του Μωυσιάδη, πόσα μπιτς θέλω να προβλέψω τη συμπεριφορά του Σέλη. Πόσα μπιτς. Αυτό είναι το βάρος. Αν θέλω πολλά μπιτς, σημαίνει ότι η συμπεριφορά του Τσιάντου δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά του Μωυσιάδη. Αν θέλω λίγα μπιτς, σημαίνει ότι η συμπεριφορά του Τσιάντου είναι απόλυτα προβλέψιμη, εάν ξέρω τη συμπεριφορά του Μωυσιάδη. Άρα το βάρος του Μωυσιάδη της Τσιάντος είναι ένα. Ενώ το Μαγκαφά μπορεί να είναι εξάρτητο τελείως. Θα έχει βάρος 0. Άρα εκτιμώ τα βάρη στις διάφορες χρονικές στιγμές και αυτό είναι το input το οποίο διαμορφώνει την κατάσταση, και ψι κάπα είναι η κατάσταση του κόμβου κάπα που με ενδιαφέρει. Ο κάπα τώρα, τη χρονική στιγμή, έχει άποψη ψι κάπα του τε. Ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι κόμβοι, οι οποίοι τον επηρεάζουν, έχουν αυτές τις απόψεις τη χρονική στιγμή.
Ωραία. Ποια θα είναι η άποψη του κόμβου ΚΑΠΑ τη χρονική στιγμή, 4-1. Ό,τι και να είναι, θα εξαρτάται από αυτό. Από αυτά. Επίσης, εάν πάρουμε την άποψη του Μορένο, ότι η άποψη του ΚΑΠΑ, η γνώμη του ΚΑΠΑ εξαρτάται μόνο από αυτό, είμαστε εντάξει. Αν το βάλουμε και τον Ηράκλητο ότι ο κόμβος ΚΑΠΑ σκέφτεται, δυσιζάμιν λέει με αυτόν, μπορεί να διαλογίζεται ο κόμβος ΚΑΠΑ, να σκέφτεται πολύ σοβαρά. Οπότε θα βάλουμε και μία λούπα εδώ. Πώς? Έχει την... Μία λούπα, το οποίο είναι η σχέση που έχει ο ΚΑΠΑ με το νου του. Πώς επεξεργάζεται, πόσο καλά επεξεργάζεται ο κόμβος ΚΑΠΑ, ό,τι δεδομένα έχει ή πόσο σκέφτεται καλά, αν σκέφτεται. Οπότε θα τα βάλω όλα αυτά και θα υπολογίσω την έξοδο. Η έξοδος του κόμβου ΚΑΠΑ θα είναι είσοδος στους ίδιους κόμβους στο επόμενο κλικ. Αυτό συνήθως θα είναι ένα. Ορίστε. Συνήθως θα είναι ένα αυτό. Θα δείτε τώρα τι είναι, κύριε Μουσία. Θα δείτε τώρα τι είναι. Από ό,τι και να είναι, η διαφορά της άποψης του ΚΑΠΑ στο επόμενο βήμα από την άποψή του στο προηγούμενο βήμα θα είναι το άθροισμα των επιρροών από τους άλλους κόμβους και από τον εαυτό του. Ο όρος αυτός αναλύεται σε τρία κομμάτια. Αυτό το δουλέψαμε με τον κύριο Ιωαννίδη. Το κλασικό κομμάτι, κύριε Μαγκαφά, που μας δίνετε εσείς από την οικονοφυσική, είναι η διάχυση. Δηλαδή, αν υπάρχει, πόση διαφορά απόψεων υπάρχει. Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά απόψεων, αυτό ρυθμίζει το βάρος. Αλλά αυτό που δεν υπάρχει στην εικονοφυσική είναι η απόδοση του διάβλου και η επιλογή. Πες, καθαρίζω σε 5 λεπτά. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε να σας ακούμε μέχρι τις 9. Όχι. Η αίσθηση των υπόλοιπων. Θα τελειώσουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Στις 9 θα συνεχίσω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά μπαίνουν σαν διορθώσεις σε αυτήν την εξίσωση διάχυσης. Αυτό είναι μια διακριτή εξίσωση διάχυσης. Βάζω αυτό το οποίο, αν το δούμε στα πλαίσια της εικονοφυσικής, είναι μια διάχυση η οποία εξαρτάται από την τοπική συμπεριφορά του υλικού. Η τοπική συμπεριφορά του κοινωνικού δικτύου προσδιορίζεται από αυτούς τους δύο παράγοντες, οι οποίοι εμπλέκονται στις απόψεις που έχω, στο πόσο συνειδητός είμαι, πώς κάνω τις επιλογές κλπ. Να μην σας απολογώ, η τελική εξίσωση είναι αυτής της μορφής και αν αθροίσω αυτούς τους όρους βγάζω αυτό. Τι είναι αυτό, κύριε Μουσιάδη? Ο μηχανισμός που λειτουργεί το νευρονικό δίκτυο. Το μαθηματικό μοντέλο του νευρώνα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό. Αυτός είναι ο νευρώνας ΚΑΠΑ και γίνεται αυτό το, δηλαδή κάνω μια γραμμική συνάθρηση των βαρών και των activations και τα περνάω από ένα φίλτρο. Πώς τους ήρθε στην τεχνητή νοημοσύνη και το κάναν αυτό? Δόξα τον Κολμογκόροφ. Κολμογκόροφ δεν έφτιαξε μόνο την πιθανότητα. Δεν έφτιαξε τη θεωρία πληροφορίας. Απέδειξε ότι κάθε συνάρτηση μπορεί να θεωρηθεί, πολλών μεταβλητών, μπορεί να θεωρηθεί σαν γραμμικό συνδυασμό συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Γι' αυτό δουλεύουν τα νευρονικά δίκτυα. Για το θεώρημα Κολμογκόροφ, το οποίο βελτίωσε ο Αρνόλντ μετά. Αν δεν υπήρχε αυτό το θεώρημα, δεν θα κάναμε νευρονικά δίκτυα. Συνεπώς, εδώ τα πρώτα νευρονικά δίκτυα κατασκευάστηκαν το 1943 το πρώτο από τον Μακάλοχ Πιτς και αργότερα, αλλά ο Κολμογκόροφ εμπνέστηκε από τον Μακάλοχ να αποδείξει το θεώρημα. Και έτσι μιλάμε σήμερα για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Συμπέρασμα. Η κοινωνία λειτουργεί ως νους. Βεβαίως. Μαθαίνει η κοινωνία. Μαθαίνει και παραμαθαίνει, θα μας τα πει ο κύριος Ιωαννίδης. Η κοινωνία μαθαίνει, ναι. Αλλάζουν τα βάρη, άρα λειτουργεί ως παγκόσμιος νους, κύριε Σπυρόπουλε. Με ποιο τρόπο θα αξιολογήσω τα μοντέλα? Με δύο τρόπους. Το χρόνο που θέλω για να επηρεάσω πόσους κόμβους και το δεύτερο, το ποσοστό κόμβων που επηρεάζω.
Με αυτά τα δύο κριτήρια μπορώ να δώσω αξιόπιστες προβλέψεις. Τις κάναμε με τον κύριο Ιωαννίδη, έχουμε κάνει αρκετές δημοσιεύσεις. Θα σας τα πει ο κύριος Ιωαννίδης. Και μπορώ να δω τι επηρεάζει. Δηλαδή, επηρεάζω καλύτερα αν διαλέξω έξυπνα τους κόμβους να έχουν υψηλές κεντρικότητες, η τοπολογία των συνδέσεων δηλαδή. Επηρεάζει η ενεργοποίηση των κόμβων ή τα βάρη σύνδεσης. Σε πολλά μοντέλα που δουλέψαμε, διαπιστώσαμε ότι τα βάρη σύνδεσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γενικευτεί για κάθε. Αλλά μπορεί για κάθε μοντέλο μιας ορισμένης κλάσης, αυτό τα βάρη ισχύουν με βεβαιότητα. Ενώ δεν το πιστεύαμε αυτό, παλιά όσοι κάνανε προπαγάνδα, νομίζανε ότι αν επηρεάσω εγώ τη γνώμη των απόψεων των ανθρώπων, ελέγχω την κοινωνία. Λάθος. Θα πρέπει οι άνθρωποι που επηρεάζει να έχουν θέσεις κλειδιά στην κοινωνία. Δηλαδή γεμίζουμε τους χώρους όλους με αφίσες. Μπαίνει ο άλλος, βλέπει τις αφίσες και τι λέει. Επηρεάζεται από τι γράφουν οι αφίσες. Τι λέει. Ούτε να τις βλέπει, ούτε τις κοιτάει καθόλου. Τρέχει γρήγορα να πάει στο γραφείο του, να μην βλέπει τίποτα. Αυτό που είπα για τον εγκέφαλο και την κοινωνία έχει επαληθευτεί πολλές φορές. Δηλαδή φτιάνω ένα δίκτυο κοινωνικό, φτιάνω και ένα δίκτυο του εγκεφάλου, τα δίνω στο Μωυσιάδη και του λέω πες μου ποιο είναι ποιο, δεν μπορεί να σου πει. Τα ίδια στατιστικά χαρακτηριστικά έχουν τα δύο. Και θα κλείσω με το ερώτημα των επαγγελματιών επαναστατών και των εκάστοτε πολιτικών. Πώς αλλάζει η κοινωνία? Αλλάζει σύμφωνα με το μοντέλο του απομηχανής Θεό. Δηλαδή, θα θυμάστε τις τραγωδίες του Ευρυπίδη. Φτάνουμε από μία σειρά γεγονότων σε ένα διέξοδο. Τη λύση ποιος θα τη δώσει? Ο απομηχανής Θεός. Κατεβαίνει ο απομηχανής Θεός και μας τη δίνει. Ή θα λυθούν, όπως λέει ο Ράκητος, κυβερνάτε πάντα δια πάντων. Δηλαδή, η λύση θα δοθεί σε μία ανοιχτή, αυτοοργανούμενη κοινωνία. Ο Αριστοτέλης κριτικάρει πολύ τον απομηχανής Θεό. Βλέπετε και εδώ μία ζωγραφιά για την κριτική του Αριστοτέλη. Αλλά το ερώτημα αυτό είναι ακόμα ανοιχτό, δεδομένου ότι πολλοί νοήμονες συνάνθρωποι μας έχουν σαν άποψη ότι η κοινωνία θα διορθωθεί ετερόνομα από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι θα επιβάλλουν one way or another, τι να πω, ή τα προβλήματα κοινωνικά θα λυθούν αυτόνομα μέσα από αμοιβαία κατανόηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν μία-δύο σύντομες ερωτήσεις για τον κύριο καθηγητή, για να προχωρήσουμε μετά στις. Σύντομες και λίγες, αντίμετρο. Οι ερωτήσεις θα είναι σύντομες. Τώρα οι απαντήσεις δεν ξέρω. Σύντομες θα είναι όλες. Δεν θα έρθει να μιλήσει κάποιος. Ο Φελεκίδης θα έρθει, εντάξει. Εντάξει κύριε Φελεκίδη. Όχι, θα βρούμε χρόνο. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Αλλά για τώρα που τα έχουμε και φρέσκα, ποιο θα ήθελε κάτι να. Να ρωτήσω, θα σου εγώ τώρα. Ωραία. Είδα και το είπατε κιόλας ότι κάπου συναντώνται τα νευρονικά δίκτυα τα δίκτυα με την με το artificial intelligence και την νοημοσύνη. Πρέπει να πω ότι είναι τα δύο πιο προβλημένα αυτή τη στιγμή επιστημονικά αντικείμενα στον τομέα αυτό. Μπορείτε να μου πείτε κάποια εκτίμηση που μπορείτε να κάνετε στα επόμενα χρόνια, μήπως τελικά το ένα βρεθεί πολύ κοντά στο άλλο ή να αλληλοσυνεργάζονται αυτά? Ήδη αλληλοσυνεργάζονται. Ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια για Deep Neural Networks, βαθιά νευρονικά δίκτυα, μετά τον Big Blue, ο οποίος νίκησε τον Σπάσκι, τον σκακιστή. Αναπτύχθηκαν αυτά. Αυτά είναι κατ' ουσία νευρονικά δίκτυα, στα οποία έχουν βάλει τη θεωρία δικτύου. Αλλά την απάντηση, τη διθυραμβική, θα σας τη δώσει ο κύριος Σπυρόπουλος. Παρακαλώ, κύριε Σπυρόπουλε. Θα καθίσατε τώρα. Όχι, όχι. Θα δώσω την απάντηση μου για το MIT, δεν μου πει. Ναι, αυτή την απάντηση είναι. Πρόσφατα ο κύριος Δασκαλάκης, ο καθηγητής ο κύριος Δασκαλάκης, σε μια συνέντευξή του είπε ότι πλέον τα δίκτυα έχουν γίνει σχολή στο MIT. Δηλαδή, αντί τα δίκτυα να είναι κλάδος του τμήματος μαθηματικών,
Είναι σχολή που έχει κλάδο στις άλλες επιστήμες. Είναι department δηλαδή. Yeah. Αυτό που λέγαμε, κύριε Μαγκά. Yeah. Έχει ήδη γίνει. Άρα αυτό, οι άνθρωποι αυτοί δεν παίρνουν αποφάσεις τυχαία. Παίρνουν πολλά δεδομένα, κάνουν σοβαρές εκτιμήσεις και βλέπουν πού πάνε τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπατε μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι ένα όνειρο για μας, αλλά έχει ήδη γίνει. Μας έχουν προλάβει οι Αμερικάνοι και σε αυτό. Τι να κάνουμε. Το παλέψαμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο κύριος Μαγκαφάς είπε ότι artificial intelligence και νευρονικά δίκτυα είναι κάτι καινούργιο και νέα τάση. Αλλά θα μου επιτρέψει να του πω ότι όταν πάτησα το πόδι στην Αγγλία το 1992, η διπλανή κοπέλα, η Πολωνέζα, δούλευε πάνω σε αυτά τα δύο. Ναι, το 1992 ναι, πήγαμε τότε. Δεν έβαλα 10-20 χρόνια. Τότε ήταν προβληματικά και είχαν καταληφθεί. Διότι δεν είχαμε καλούς επεξεργαστές. Να μπορούν να αναδείξουν τη δυνατότητα που είχαν. Οπότε μαθηματικά μπορούσε να προσωμείνει να φτιάξει οποιαδήποτε συνάρτηση και να υπολογίσει οτιδήποτε. Στην πράξη δεν είναι. Μετά το 2000 είχαμε την υπολογιστική ισχύ για να υλοποιήσουμε αυτό. Επίσης, στο αστόχο μάρκη στα χρηματιστήρια, η ανάλυση γίνεται με πολυπλοκότητα και οι αποφάσεις παίρνονται με δίπλα. Με δίπλα. Αυτή είναι έτσι, η αυτό. Ο κύριος Χανιάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Χανιά. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν διαμαρτύρεται να δείτε την ομιλία σας, δυστυχώς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τη λύση εκεί που ρωτάει, εάν και κατά τα πάντα διαπάνω, ότι έχουμε ανοιχτεί αυτό το μνημονία, τη λύση, τη δώση τη λύση, ένα δίκτυο, δεν είναι χρονικό είτε άλλο, όταν βρίσκεται στην κρίσιμη κατάσταση και αυτοοργανωθεί. Ωστόσο τα μηνύματα που τα έχουν γεύει για να περάσουν ένα χάσμα, εκεί από μόνο το δίκτυο αυτοοργανώνουν και βρισκούν στην κρίσιμη κατάσταση. Οπότε και η κοινωνία, οι μονάδες, βρισκόμενες σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί να μας μιλήσει. Ναι, δεν θα ήθελα να το πιστέψω αυτό που λέτε, κύριε Χανιά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι, ναι, είναι αυτό λέτε, αυτό αν το μεταφράσω στη ζωφερή παραλλαγή του, είναι ότι πρέπει να σπάσουμε πολλές φορές τα μούτρα μας σαν κοινωνία για να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να ξοδέψουμε πολλά λεφτά από τους φορολογουμένους για να διορθώνουμε τα κατεστραμμένα κτίρια, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τη δημόσια περιουσία. Δεν ξέρω πόσα βήματα θέλουμε για να φτάσουμε εκεί. Πες το. Αυτό το οποίο εκφράζει αυτόν τον αναστοχασμό, έτσι, είναι το ψ-κ-κ-τ. Ναι. Είναι δηλαδή το εσωτερικό, είναι αυτά τα οποία παίρνω και η συνεχεία εγώ πώς τα κρίνω. Τα επεξεργάζομαι στο εγώ. Πλαίσιο μου. Ναι, εκείνος ο κόμβος ο κάπα είναι η κοινωνία, ας το πούμε. Όχι, το άτομο. Το άτομο στην κοινωνία. Το άτομο το οποίο έχει πάρει από το σπίτι του κάποιες ηθικές αξίες, έχει πάρει από τους δασκάλους του ένα τρόπο σκέπτεστε και βρίσκει αυτόν στην κοινωνία να βομβαρδίζεται από διάφορες παραστάσεις και επιρροές και πρέπει να πάρει μια απόφαση. Άρα θα μπει και ο δικός του τρόπος σκέψης σαν κόμβος που θα δώσει την τελική απάντηση. Το άτομο. Όλο αυτό το σύστημα. Ναι. Θα είναι και ο εαυτός του και όλοι οι άλλοι. Τι δίνει ο καθένας. Και το πόσο σημασία του δίνει θα είναι τα βάρη που υπάρχει σε κάθε. Ναι, κατάλαβα. Κύριε καθηγητά, στην ερώτηση του καθηγητή του Ρουχανιά, πολύ πρόσφατα και με το τρέχον παράδειγμα της Ουκρανίας, είδαμε την άμεση αυτοργάνωση του κρατικού λαού και των δομών του κρατικού κράτους λόγω της κρίσιμης κατάστασης την οποία είχαμε από την επίθεση. Όλοι λοιπόν υποθέσαμε ότι σαν άλλη μη λουκοφολιά οι Ουκρανοί αυτοοργανώθηκαν στα πλαίσια της κρίσιμης κατάστασης. Και έτσι νομίζαμε ότι η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα πραγματοποιήθηκε. Τελικά χρειάστηκαν μερικοί μήνες για να μάθουμε ότι η λύση ήρθε επέκεινα και την αυτοοργάνωση αυτή την έκαναν οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε. Μάλλον. Από μηχανή θεότητα. Συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό που ο κύριος Χανιάς. Όντως. Έγινε critical μετάβαση. Μπράβο. Ο μηχανισμός, εντάξει, δεν είναι πάντα σαφής. Αυτό που έλεγε ο Μαγιακόφσκι είναι λέει ότι η εκπαίδευση είναι το σφυρί με το οποίο μορφώνεται, παίρνει μορφή η κοινωνία. Έτσι. Άρα η μόρφωση αυξάνει αυτή την τιμή προς το ένα δηλαδή της ανατροφοδότησης.
Αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όποιος μπαίνει στην ευρύτερη ομάδα, πρέπει να διαβάσει πρώτα φιλοσοφία. Έτσι, χωρίς φιλοσοφία, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν γίνεται τίποτα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αντωνίου με ένα πάρα πολύ θερμό ευχαριστώ. Και να τον δεσμεύσουμε πότε θα έρθει άμεσα για οπότε να συνεχίσει. Οπότε με καλέσετε θα έρθω. Τέλειο, τέλειο. Το ακούσαμε όλοι.